Καλωσορίζουμε και υποδεχόμαστε κοντά μας την Περιφερειάρχη Αττικής και υποψήφια για την Περιφέρεια Αττικής. Όχι, δεν σε παρακαλώ πολύ. Βούρου, ναι. Καλησπέρα, κυρία Βούρου. Καλησπέρα, κύριε. Δεν γίνεται να μην σας τονώσω. Έχει δυσάξει ο άνθρωπος απόψε να μοιράσουμε βιβλία για την ηθική του καπιταλισμού. Θεωρώντας ότι έτσι θα λύσουμε τα ζητήματα. Το βιβλίο Η ηθική του καπιταλισμού και νομίζω ότι η κυρία Βούρου θα το βρει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Πριν πάμε στην ηθική του καπιταλισμού, πάμε στα θέματα που αφορούν την κυρία Βούρου και στην προεκλογική περίοδο. Όχι, καλό είναι να διαβάζουν οι άνθρωποι. Να διαβάζουν οι άνθρωποι. Να διαβάζουν οι άνθρωποι. Και οι συναδερφοί σας, ναι, και όσοι διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, πολλές, ναι, φορές πιάνονται κυριολεκτικά αδιάβαστοι, πολύ συγχωρημένη γιαγιά μου. Οπότε καλή είναι η προσπάθεια του συναδέρφου σας. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, έχει ξεκινήσει αυτή η μάχη σε υψηλούς τόνους. Και μάλιστα με τους συνυποψηφίους σας και τον κύριο Πατούδη και τον κύριο Σγουρό να σας ασκούν σφοδρή κριτική για τα όσα πράξατε και δεν πράξατε. Και ο κύριος Πατούλης λέει ότι ασκήσατε τουλάχιστον πλημελώς τα καθήκοντά σας και αφήσατε την Αττική ανοχήρωτη απέναντι και σε τραγωδίες αλλά και στα ανοιχτά μέτωπα που αντιμετώπιζε. Και ο κύριος Γρός από εδώ, από αυτό εδώ το βήμα, έχει πει ότι παρέδωσε και γεμάτα ταμεία και έτοιμες μελέτες και εσείς τις αφήσατε στο σιτάρι διότι δεν θέλατε πολύ απλά να αξιοποιήσετε το δικό του έργο. Κύριε Παυλόπουλε, να πω... Δεν ξεκινώ από το μάτι. Όχι, 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 γιατί, και από όπου θέλει να ξεκινήσει. Δεν ξεκινώ από το μάτι, γιατί θέλω να πω ότι εγώ δικαστήριο δεν θα κάνω. Πολιτικά όμως θα το συζητήσω και θα το συζητήσω σκληρά. Αλλά πολιτικά. Διότι λοιπόν, τα δικαστήρια γίνονται στις αίθουσες των δικαστήριων. Δυστυχώς δεν γίνονται στις αίθουσες των δικαστήριων, γίνονται στα τηλεπαράθυρα. Αλλά πριν φτάσουμε και στο μάτι, θέλω να πω το εξής. Αυτό που είναι απορίας άξιων δεν είναι ότι ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και ο πρώην Περιφερειάρχης κάνει σφοδρή κριτική. Αυτό που είναι απορίας άξιον είναι ότι η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν την παρέτησή μου περίπου τον ίδιο αριθμό που ζητούν εθνικές εκλογές τα τελευταία 4 χρόνια. Και άρα, σαν να μην έχουμε μάθει τίποτα σε τούτο τον τόπο που και χρεοκόπησε και που αντιμετωπίζει την δημοκρατία. Όχι για ποινικούς λόγους. Όχι, όχι, θεωρούν ένα-ένα. Ότι η Περιφερειάρχης έχει έναν κεντρικό ρόλο και στα καλά και στα κύριε κακά. Κύριε Παυλόπουλε, θέλουν μία τοπική αυτοδιοίκηση, θέλουν τις περιφέρειες και τους δήμους, μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας, χωρίς καμία αυτονομία και θειασότητες μιας λογικής που λένε ότι οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι είναι εκεί ως δεξαμενές ψήφων. Τώρα, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής νομίζω ότι καλό είναι να έρθουν σε ένα debate ώστε να μας επιδείξουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση επί μακρών και όχι 4,5 έτη όπως εγώ, τι έχουν κάνει, όχι τι λένε ότι έχει κάνει η Δούρου. Και λυπάμαι, έχουν μετρηθεί, έχουν ζυγιστεί και έχουν βγει λιποβαρείς. Αλλά, πώς ξαναλέω, έχουν βρεθεί λιποβαρείς, όταν λέει για παράδειγμα... Αυτό η κατηγορία του πρώην Περιφερειάρχου, ότι για παράδειγμα... Ο κύριος Σγουρός έβγαλε το χαρτί εδώ και είπε ορίστε κύριοι και μας το έδειχνε και το ρωτούσαμε και επέμενε και μας έδειξε τις υπογραφές και λέει ορίστε κύριοι, η μελέτη για τα αντιπλημμυρικά τα παρέδωσα στην κυρία Δούρου, είναι έτσι, με τις υπογραφές του οικονομικού... Του οικονομικού επόπτου, δεν ξέρω ποιος υπογράφει. Κύριε Κόνστα, κύριε Χατζηνικόλας, ένα-ένα. Λοιπόν, το πρώτο είναι το εξής, ότι ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής σε μία περίοδο που ο κόσμος πραγματικά δεν μπορούσε να ανάψει θερμοσύμφωνα κάτσε πάνω σε 447 εκατομμύρια ευρώ τα οποία τοκίζονταν σε διάφορες τράπεζες, ναι, και δεν είχε να επιδείξει ένα έργο. Εμείς αντιθέτως με το που αναλάβαμε, βάλαμε προτεραιότητά μας στην κοινωνική πολιτική και έχουμε μία πρωτιά στην Περιφέρεια Αττικής. Φτιάξαμε το πρόγραμμα Ρεύμα για Όλους, επί Πρωθυπουργίας κύριου Σαμαρά και με 5 εκατομμύρια ευρώ βοηθήσαμε πολλούς συνανθρώπους μας να μην εξαθλειώνονται και να μην είναι αξιοπρεπείς. Τώρα, για αυτά τα 340 τα άφησε. Εκεί, τα είχε εκεί και το κυζόντουσαν. Μάλιστα. Και μάλιστα το κυζόντουσαν σε τράπεζες που το επιτόκιο ήταν πολύ χαμηλό, ενώ εμείς πηγαίνοντας τα χρήματά μας στην Τράπεζα της Ελλάδος, μπορέσαμε το χρόνο να έχουμε επιτόκιο της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ και όλα αυτά να πάνε σε έργα τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Αττική είναι απέραντο εργοτάξιο. 327 εργοτάξια είναι ανοιχτά.
δίνοντας δουλειά μεροκάματος στους συνανθρώπους μας και βεβαίως τονώντας τις τοπικές αγορές. Τώρα, ο κ. Κόντσας είναι οικονομολόγος. Με κριτήριο την απασχόληση ή με κριτήριο την αποτελεσματικότητα? Με κριτήριο πάντα την αποτελεσματικότητα και θα σας πω εγώ τη λέξη απασχόληση τη συχαίνομαι. Εγώ θέλω αξιοπρεπείς δουλειές. Πάω όμως σε εσάς και λέω το εξής. Πείτε μου, είτε είσαι μικρός ή μεσαίος επιχειρηματίας, πολλό δε μάλλον να είσαι ελληνικό δημόσιο την ώρα που οι συμπολίτες σου δοκιμάζονται από την ανέχεια, εάν είναι σοφή οικονομική πολιτική, κύριε Κόνστα, να έχεις τα χρήματα στην άκρη και να θεωρείς ότι αυτή είναι χρηστή η δίκηση. Όταν είσαι χρεοκοπημένος, αυτό κάνεις. Όχι, δεν είσαι χρεοκοπημένος, έχεις 347 εκατομμύρια, οι συμπολίτες σου πεινάνε, δεν έχεις αντιπλημμυρικά, δεν έχεις κοινωνική πολιτική καθόλου, δεν έχεις έργα πολιτισμού και εσύ επέρεσαι γιατί με χαμηλά επιτόκια αυτά τα χρήματα, αντί να τα επενδύεις, τα κρατά σε τοπικού λογαριασμού. Όχι, η απάντηση είναι αυτή. Θυμάστε ότι εκείνη την εποχή είχε χρεοκοπήσει η χώρα. Ναι, και... δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα πάρει τα λεφτά. Όταν, που συγγνώμη, να η χώρα. Πάρει. Προσέξτε, η χώρα είναι μια ιδέα. Όχι, όταν λέμε χρεοκοπεί η χώρα, δηλαδή, κύριε Κόνστα, σημαίνει ότι χρεοκοπούν οι συμπολίτε μα. Συμφωνώ. Λοιπόν, όταν είσαι χρεοκοπημένου συμπολίτε, αντί να ρίξει χρήματα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όπω έχουμε ρίξει εμεί τουλάχιστον 300 εκατομμύρια στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, μοχλευόμενα αυτά τα χρήματα με το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Είναι χρηστή διοίκηση. Ρωτήστε έναν φίλο σας επιχειρηματία, εάν ας πούμε τα χρήματά του τα κρατάει σε ένα τραπεζικό λογαριασμό και με χαμηλό επιτόκιο... Αυτά τα 300 που λέτε... ή τα επενδύει, κύριε Κόντστα. Λοιπόν, να πάμε και στο μέτερο Καπαδόκη. Μπορείτε να τα αποδείξετε. Όχι, αυτά είναι νούμερα. Εγώ θα σας προσκαλέσω και θα είναι εδώ το τραπέζι με μεγάλη μου χαρά να έρθετε και οι ίδιες. Τώρα επανέρχομαι στον έτερο Καπαδόκη. Έχει υπάρξει επί Μακρόν. Για να κλείσουμε με τον κύριο Σγουρό. Ένα λεπτό σας ζητώ συγγνώμη. Να κλείσουμε με τον κύριο Σγουρό. Γιατί μελέτη που λέει ότι σας έχει παραδώσει. Σας είπε ο κύριος Γουρός. Μπορούσα να έχουμε ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά έργα στη Μάνδρα από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης της περιφέρειας από την κυρία Δούρου. Τη το έδωσα. Και όχι, μπορούσαμε να μην έχουμε τους νεκρούς, γιατί θα είχε υλοποιηθεί η μελέτη. Όχι όλα μαζί. Όχι όλα μαζί. Παρακαλώ. Να πάω και στον έτερο Καπαδόκη και μετά θα σας φέρω σιγά σιγά στις εθνικές τραγωδίες που δεν δοκίμασαν τη θητεία Δούρου ή την περιφέρεια Αττικής. Πρώτα και κύρια δοκίμασαν τους συμπολίτες. Εγώ δεν είχα σκοπό να το κάνω αυτό, αλλά έφερα μαζί μου ένα βίντεο δικό σας να μιλάτε σε ένα συνέδριο το 2014 και να λέτε. Ότι αν δεν προχωρήσω σε έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης θα πάω σπίτι μου. Να δούμε λοιπόν αν πρέπει να πάω σπίτι μου. Εγώ, ή αν πρέπει να μείνουν. Επίσης 4,5 χρόνια κύριε Κώστα, χρόνια. Ή αν πρέπει να μείνουν κάποιοι άλλοι στο σπίτι τους, γιατί άμα ξαναέρθουνε, ώρα μας κακιά. Λοιπόν, πάμε στον έτερο Καπαδόκη. Τον κύριο Πατούλη. Ο έτερος λοιπόν Καπαδόκης, ο οποίος επί Μακρόν υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση και οι συνάδελφοί του δήμαρχοι σε όλη την πατρίδα τον αξιώσανε και με την προεδρία της ΚΕΔΕ, έρχεται και μας λέει ότι ενώ οι περιφέρειες έπρεπε να είχαν καταργηθεί, ενώ κακώς οι εθνικές κυβερνήσεις θέλουν και του κύριου Σαμαρά, πολλό δε μάλλον του κύριου Τσίπρα που μας κάλεσε όλους τους 13 περιφερειάρχες και στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο και έκανε 13 περιφερειακά συνέδρια προσπαθώντας να κερδίσει το χαμένο χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εκεί μιλάμε να μεταβούμε από την Ευρώπη των κρατών μελών στην Ευρώπη των περιφερειών. Αυτός τότε έλεγε ότι τα ΕΣΠΑ δεν πρέπει να πηγαίνουν στους περιφέρειες, πρέπει να πηγαίνουν στους Δήμους. Οι περιφέρειες πρέπει να καταργηθούν. Διεκδικούσε το Δήμο Αθήνας για να καταλήξει στην περιφέρεια Αττικής. Αυτός λοιπόν ο έμπειρος αυτοδιοικητικός δεν κατόρθωσε να επιλύσει την μακράν ιστορία του ρέματος Σαμφούς, που είδαμε φέτος το καλοκαίρι να δημιουργεί. Εσάς κατηγορεί γι' αυτό. Καλά, υπάρχουν χαρτιά. Εσάς κατηγορεί. Το πώς η περιφέρεια από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα. Ότι ουσιαστικά στο το υπονομεύσατε. Ναι, γιατί άλλη δουλειά δεν κάνουμε εμείς όλη μέρα, υπονομεύουμε. Τώρα, πάμε στην ιστορία λοιπόν του μεγάλου ψέματος που δυστυχώς τον ακολούθησαν άνθρωποι όπως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που έχει φιλοτεχνήσει ένα εξαιρετικά σοβαρό προφίλ στα πολιτικά δρόμενα της πατρίδας μας, να λένε ότι εμάς μας αφήσανε μελέτες και εμείς προφανώς αδρανήσαμε ή δεν Δούρου ξεχάστηκε διαβάζοντας την ηθική του καπιταλισμού. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εμείς δεν βρήκαμε τίποτα. Τι είναι το χαρτί που ακούστε, έδωσε ο κύριος Γκρός στη δημοσιότητα? Ακούστε. Εδώ μας το έδωσε. Ναι. Το χαρτί που σας έδωσε λοιπόν ήταν η έγκριση μιας περιβαλλοντικής μελέτης και όχι μιας μελέτης, η οποία χρόνιζε 10 αιτίες. Και αμέσως με το που αναλάβαμε εμείς, ξεκινήσαμε για 168 αντιπλημμυρικά και όταν πάει στο επίδικο της Μάνδρας, εμείς ξεκινήσαμε και βάλαμε μπροστά την κτηματολογική, την υδραυλική, την κόστος ωφέλους, την μελέτη ασφάλειας ζωής και ξεκινήσαμε εμείς αυτή τη μελέτη.
ψεύδονται ασύστολα, λέγοντας... Άρα σας έδωσε, μου λέτε, ένα... Και αυτά είναι όλα κατατεθειμένα, προσέξτε λίγο, προσέξτε λίγο. Ένα πρώτο βήμα, ας πούμε. Όχι, κανένα βήμα. Μια περιβαλλοντική έκθεση, χωρίς να είναι εγκεκριμένη τα λεφτά, τα ποσά, το πώς. Τίποτε. Η περιβαλλοντική μελέτη είναι ουσιαστικά ένα χαρτί που σου λέει ότι έχεις την άδεια για να ξεκινήσεις ένα έργο. Ένα έργο όμως χρειάζεται άπειρες μελέτες. Και αν θέλετε να μείνουμε επί αυτού, θέλω να σας πω ότι η Μάνδρα από το 1953, πολύ πριν γεννηθούμε και οι τρεις και πίσω από τις κάμερες, έδινε πλημμυρικά φαινόμενα. 1953, 1973, 1999 και το 2003. Οι άλλοι που δεν τα έκαναν τα έργα, κυρία Δούρου, καταψηφίστηκαν, αυτό, πήγαν στο σπίτι αυτό, τους και εσείς ήρθατε να μην ξανάρθουν αλλά εσείς είπατε ότι εγώ, παιδιά, είμαι αυτό, εδώ, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, πάω στον κύριο Κόνστα, έχω έρθει για να σπάσω αυτό, αυγά, βέβαια, αυτό, και σας λέει ο κόσμος, πού τα αυγά που έσπασες, κυρία Ρέγα, τα αυγά λοιπόν που σπάσαμε. Πρόσβαση στην κεντρική εξουσία είχατε. Προέρχεστε από ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί λοιπόν δεν τα κάνατε λαμπόγιαλο, να το πω έτσι, για να, διότι το νομικό πλαίσιο είναι σαφές. Η γραφειοκρατία υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούσατε να αφαιρετήσετε. Το ξέρουν όλοι αυτοί. Όσοι είναι καλόπιστοι το ξέρουν. Το θέμα είναι γιατί δεν κάνατε τη διαφορά. Αυτό. Να πάω λοιπόν και ποια είναι η δική μας διαφορά. Ενώ λοιπόν εμείς βρήκαμε έναν προϋπολογισμό που απλά τόκιζε σε κάποιες συστημικές τράπεζες τα λεφτά του ελληνικού λαού, τα βάλαμε μπροστά και αυτή τη στιγμή έχουμε 168 αντιπλημμυρικά έργα, πολλά εκ των οποίων έχουν περαιωθεί και δεν μπορώ να καλέσω ούτε τον Παυλόπουλο ούτε τον Κώστα σε εγγένεια, διότι είναι έργα στο υπέδαφος. Δεν είναι έργα που θα φωνάξω έναν Μητροπολίτη και θα φωτογραφηθώ μαζί σας. Ναι. Λοιπόν, και άρα, σε αυτό που λέει ο κύριος Κώστας και σωστά μελέγχει. Διότι σε τούτο τον τόπο προεκλογικά λέμε ό,τι μας έρθει και μετακλογικά μας στείλει η γραφειοκρατία. Ενώ υπήρχε η γραφειοκρατία, ενώ υπάρχουν τα νομικά κενά, ενώ υπάρχει η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, ενώ σωστά είπε ο Πρωθυπουργός τον Αύγουστο σε έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πρέπει να καλύψουμε το χαμένο χρόνο μια σειρά μεταρρυθμίσεων που δεν είχαν δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή δεν έφταιγε ο Σόιμπλε. Τέσσερα χρόνια μετά όμως το είπε, άλλη συνοδοφία αυτό. Λοιπόν, πολύ. Αντί να κάτσω και να κάνω αυτό και να πω μου φταίει η κεντρική εξουσία, μου φταίνε τα μνημόνια, μου φταίνε οι ελλειπείς πόροι, μου φταίει το υποστελεχωμένο ανθρώπινο δυναμικό, έβαλε μπροστά 168 αντιπλημμυρικά. Και πάμε στη Μάνδρα. Λοιπόν, στη Μάνδρα θέλω να σας πω ότι... Αυτά σε τι χρονικό ορίζοντα μπορούν να τα δουν οι πολίτες? Εμείς, κύριε Κόνστα, ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο του 2014, κάνοντας μια γερή αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Κόψαμε αναπλάσεις πλατιών, κόψαμε έργα βιτρίνας, βάλαμε όλα αυτά τα έργα. Υπάρχουν περαιωμένα έργα χαρακτηριστικά στον Πειραιά, στο Κερατσίνη και στη Τραπετσόνα, διότι θέλω να σας πω ότι κάθε φορά που έβρεχε στο λεκανοπέδιο και ευρύτερα, εκεί που κοψοχολιαζόμασταν, ήταν στο Κερατσίνι, στο Βασιλόπουλο. Συγγνώμη, δεν είναι διαφήμιση, είναι ένα μέρος όμως που σωστά, έτσι έχει σωστά, μείνει. Σωστά. Στις εκβολές του Κηφισού, Μοσχάτο, Ταύρου, όπου εκεί γίνεται το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο αποχετευτικό και το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που δεν γίνεται από την εθνική κυβέρνηση, γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και αν μπορούσα να σας πάρω και τους τρεις και να πάμε σε μία βόλτα και σε 66 δήμους, θα βλέπατε ότι έχουν περαιωθεί μία σειρά αντιπλημμυρικών. Το καμάρι μου είναι στη Νίκαια Ρέντι. Και γιατί είναι το καμάρι μου? Είναι ένα έργο 11 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά προσέξτε, δεν το ελέγχει ο Χατζηνικόλας, ο Παυλόπουλος και ο Κώστας ως λειτουργία της ενημέρωσης, αν έχω καθυστερήσει, αν το τάξαμε και δεν το τελειώνουμε. Το ελέγχει ήδη η Κομισιόν. Είμαστε ο μόνος φορέας της ελληνικής δημοκρατίας που από τότε που έχουμε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράψαμε το Σύμφωνο Διαφάνειας και έχουμε καλέσει την Κομισιόν να ελέγχει εμάς ως περιφέρεια, το Δήμο και τον εργολάβο. Και ο νοών νοήτο, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πω, κύριε Κόνστα. Είναι περαιωμένο αυτό στην Νίκαια? Όχι, δεν είναι περαιωμένο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο. Τελειώνει όμως τώρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ, κύριε Κόνστα, θέλω να το θυμίζετε αυτό το βιντάκι. Διότι από την περιβόητη ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας έγινε μια προσπάθεια τσάταρα πάτρα. Γιατί όταν δεν έχεις θέσεις, προγραμματικές αρχές και δεν έχεις να επιδείξεις κι εσύ δικό σου έργο, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις κοπτοραπτική. Εμένα αυτό το, κύριε Κόνστα, αυτό το βιντάκι είναι το καμάρι μου. Διότι είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε τα αντιπλημμυρικά και αν δεν ξεκινήσουμε αντιπλημμυρικά και πιεστούμε,
από τους δήμους, από τους πολιτιστικούς συλλόγους, να κάνουμε έργα βιτρίνας και όχι έργα τα οποία, ξαναλέω, δεν φαίνονται, αλλά θωρακίζουν τις ζωές μας και τις περιουσίες μας, θα πάω σπίτι μου. Λοιπόν, κύριε Κόνστα... Πόσες περιοχές θωρακίσατε τελικά? Έχουμε δεχτεί όλα τα αιτήματα, και αυτό σας λέω, 168 αντιπλημμυρικά, όλα τα αιτήματα από όλους τους δήμους. Όμως θέλω να σας πω, χωρίς να θέλω να καταστροφολογήσω και να τρομάξω τους συμπολίτες μας... Και αυτό, και προπολογισμό, 514 εκατομμύρια. Πόσο? 514 έχουν εκατομμύρια. Διατεθεί. 514 εκατομμύρια. Ναι, για αντιπλημμυρικά. Όμως θέλω να πω κάτι. Διότι θέλω να πάω και στον Δημήτρο Χαζηγόρα πριν πάμε στη Μάδρα και το Μάτι. Για τη Μάδρα, θα σας πω σιγά σιγά. Τι έχουμε συνηθίσει στην πατρίδα μας? Να βγαίνουν διάφοροι αιρετοί και να λένε ότι εγώ τα έκανα όλα καλά, πήρα καμένη γη, πήρα χάος, εγώ τα έκανα καλά και αν φταίει για κάτι, για οτιδήποτε, φταίει ο Κόνστας, ο Χατζηνικόλας και ο Παυλόπουλος. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να τρομάξω. Ναι, πάντα. Όποιον μου διαλέξετε, κύριε Κόνστα. Εγώ δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, ιδίως επειδή προφανώς μετά θα πέσουν για ύπνο. Θέλω όμως να πω ότι βρήκαμε μια Αττική και μια χώρα ολόκληρη αθωράκιστη και σε αυτό ήρθε και η κλιματική αλλαγή με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που δοκίμασε πριν 2 εβδομάδες στα Χανιά και δεν τα δοκίμασε απλά. Αφαίρεσε τη ζωή από μια οικογένεια που δοκίμασε το καλοκαίρι στο Μαντούδη στην Εύβοια την περιοχή και πάλι αφαίρεσε ζωές, που έχει δοκιμάσει τη Θεσσαλία, που έχει δοκιμάσει... Θα σας πω όμως ότι κανείς δεν σκέφτηκε στα Χανιά, γνωρίζοντας ότι έχοντας πάρει την προειδοποίηση, την έγκαιρη προειδοποίηση και από τη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι έχονται ακραία φαινόμενα, κανείς δεν σκέφτηκε ότι ξέρεις κάτι, σε αυτά τα δύο σημεία πλημμυρίζει. Να βάλουμε δύο περιπολικά, να μην περνάει ο κόσμος από εκεί. Κύριε Παυλόπουλε, μπορεί δεν να το λέω εύκολα το ξέρω, από την ασφάλεια γιατί, του, από την ασφάλεια του δημοσιογράφου που παρέχει το τηλεοπτικό στούντιο. Ναι. Όμως δεν είναι, δεν είναι να μιλάμε μόνο κάτι, για τα ακραία φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή. Ο κόσμος περιμένει τον κρατικό μηχανισμό, κυρία Δούρου. Πληρώνει τους φόρους του και περιμένει ενταταλμένοι αυτούς που έχει ψηφίσει και έχει στείλει σε θέσεις ευθύνης, στη στραβή τη μεγάλη, να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να τους. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Αυτό δεν είναι το λογικό. Θέλω να σας πω το εξής. Ότι για την κλιματική αλλαγή, συνδικαλιστές και όχι μόνο, ο ίδιος ο πλανητάρχης την αρνείται. Και πολλοί είπανε ότι η κλιματική αλλαγή είναι άλοθη για την αβελτηρία αιρετών που δεν προστατεύουν τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Στην περιφέρεια λοιπόν Αττικής έχουμε ήδη ετοιμάσει τον περιφερειακό σχεδιασμό για τα ακραία καιρικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε βραβευτεί η μοναδική περιφέρεια από τις 13 της πατρίδας μας ως εκείνη που απομείωσε την εκπομπή διοξίδιου του άνθρακα. Και θέλω να σας πω ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Σοκράτη Φάμελου, του αρμόδιου υπουργού, να καλύψουμε το χαμένο χρόνο για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος τον Αύγουστο ζήτησε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Γιατί αν ήταν ένα σουρωτήρι, όταν μιλάγαμε... Από ποιον το ζήτησε? Από τους υπουργούς και έχουμε διαβεβαιώσεις ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα... Αφού είχαμε τους 100 νεκρούς. Εφού είχαμε τους 100 νεκρούς. Θέλω να σας πω, να σας πληροφορήσω αν δεν το ξέρετε, ότι η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής για το περιβάλλον δεν έχει συνεδριάσει ούτε μία φορά μετά το Μάτι για το κανονιστικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, τις αλλαγές, τις έκτακτες δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε ως πολιτεία. Και δεν το είναι σχέδιο θέμα περιβάλλοντος αυτό. Οποιανού είναι. Η αρμόδια επιτροπή περιβάλλοντος για το Μάτι δεν έχει συνεδρίασει. Ούτε μία φορά. Συνεδρίασε για τα σαρκοφάγα ζώα. Όχι, δεν είναι θέμα περιβάλλοντος. Μου το λένε όλοι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Και θέλω να σου πω και κάτι μου λένε άλλο. Επίσης οι αστυνομικοί συντάκτες ότι στα σχέδια της πυροσβεστικής εν ώψη της νέας αντιπυρικής σεζόν μετά την εθνική τραγωδία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ωραία. Τίποτα. Και δεν σας υπάρχει λέω μία ότι πρέπει να αλλάξει. Επίσης θέλω να σας πω κάτι πάλι 7,5 μήνες μετά. Πάλι με πολύ αυστηρότητα. Για μένα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Ελπίζω να μην σας προβληματίζω ιδιαίτερα. Αν είναι δηλαδή, έτσι όπως θέλω το λέτε να πω ότι τα ζητήματα πολιτικής προστασίας δεν πρέπει να υπόκεινται ούτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ούτε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σε ημερίδες που έχει προκαλέσει η Περιφέρεια Αττικής και έχει λιδωρηθεί
και από τον νυν πρόεδρο της ΚΕΔΕ και επίδοξο Περιφερειάρχη Αττικής και από τον προηγούμενο Περιφερειάρχη Αττικής, έχω πει με μια τραγική διορατικότητα ότι τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής είναι ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Επομένως, δεν είναι θέμα Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Για μένα θεωρώ ότι πρέπει όλα αυτά να κρεμάσουν, αν μου επιτρέπετε τη λαϊκή έκφραση, κάτω από ένα Υπουργείο, διότι όταν έχεις τέτοια ζητήματα θα πρέπει να το κατανοούν οι συμπολίτες που μου ακούν τη συζήτησή μας, να αφορούν και τα τρία όπλα. Ναι, αλλά ή το λέτε τώρα που είναι προεκλογικός χρόνος, ή το είπατε και δεν σας άκουσαν. Ή δεν το είπατε ποτέ. Όχι, κοιτάξτε. Διότι όταν έχουμε αυτό που έγινε στη Μάνδρα, έχουμε αυτό που έγινε στο Μάτι. Μα το ζήτημα δεν είναι δεν να μπορεί μ' ακούσει. Να περιμένουμε κι άλλο. Προσέξτε, για να γίνει αυτό που λέτε, να αλλάξει το πλαίσιο. Μισό λεπτό. Το ζήτημα είναι να με ακούσουν όλοι, κύριε Παυλόπουλε. Διότι αν γιατί ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η πρόεδρος του Κινάλ. Εάν οι κάποιοι περιφερειάρχες οι οποίοι πρόσκειται στα κομμάτά τους αντιμετωπίζουν τις εθνικές τραγωδίες σε ποιον τα διοικητικά όρια έχουν τύχει και όχι από κοινού να ανασκουμποθούμε όλοι και να πούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε το εθνικό πλαίσιο, πιστέψτε με ότι εσείς μπορεί να ξελαριγκιάζεστε κάθε βράδυ εδώ και τρεις και ενίοτε να καλείτε και εμένα, δεν θα αλλάξω τα πράγματα. Και για να κλείσουμε το ζήτημα της Μάνδρας. Πρωτίστως όμως οι πολίτες ζητούν ευθύνες. Το ξέρετε. Και καλά κάνουν. Οι πολίτες. Καλά κάνουν και πρέπει οι ευθύνες να αποδοθούν. Πρέπει οι ευθύνες να αποδοθούν. Πρέπει να επιμεριστούν. Πρέπει οι αιρετοί και οι μεγαλοεπιχειρηματίες να μην είναι πολίτες μιας άλλης κατηγορίας. Με την προσωπική μου στάση έχω διατρανώσει ότι δεν πρέπει να είναι κανένας υπεράνω του νόμου. Και για να κλείνουμε ένα-ένα τα θέματα και να μην πηγαίνουμε από την εθνική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή στο αν εμένα κάποιοι μου είχαν παραδώσει μελέτες, αλλά εγώ δεν τις έκανα, να σας πω για τη Μάνδρα ότι δύο πορίσματα, 8 επιθερητών δημοσίας διοίκησης και 3 ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων. Δεν είναι ο Κώνστας που μπορεί να είναι φίλος της Δούρου, έτσι. Έρχονται και λένε ότι εδώ μιλάμε για μία σειρά από θέματα τα οποία κάποιοι είχαν ξεχαστεί και οι υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής, αν δεν χρειάζονται την επιβράβευση, τουλάχιστον πρέπει να τους αναγνωριστεί ότι δεν παρέλειψαν κάτι, δεν αδράνησαν και τότε μου ζητούσαν να παραιτηθώ. Και έλεγα τότε μπροστά και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι αβελτηρία υπηρεσιακού παράγοντα, ανάληψη πολιτικής ευθύνης από την πολιτική ευθυξία του πολιτικού προϊσταμένου, παρέτηση. Δεν μου λέτε τώρα όλοι αυτοί που ζήταναν την παρέτησή μου επί Μάνδρας μετά από αυτά τα δύο πορίσματα, τι λένε. Τι λένε. Πάμε στον Δημήτρη Χατζή, τον άλλο Δημήτρη. Εγώ θα αποφύγω τον πειρασμό να γενικολογήσω για το θέμα των φυσικών καταστροφών. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία Δούρου. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Και πού το. Και λέγοντας θέμα εθνικής ασφάλειας, για να καταλάβει ο κόσμος, χρειάζεται και απαιτείται να καθίσουν όλα τα κόμματα σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν για το πώς θα αποφύγουμε μια επόμενη καταστροφή, ειδικά σε ένα ναρκωθαγμένο εδώ και δεκαετίας πεδίο. Μα δεν αυτή τους η συζήτηση δεν έγινε. Δεν ναι, τους ενδιαφέρει ναι, όταν, ναι, κύριε Παυλόπουλε, όταν αφρίζουν... Όχι τα κόμματα της εκάστοτε κυβέρνηση. Θα συμφωνήσουν. Η κυβέρνηση και η περιφέρεια προκαλούν τη συζήτηση. Όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες. Δεν ξέρω αν είναι η περιφέρεια. Ακούστε, κύριε Παυλόπουλε, όταν εγώ προκαλούσα... Μισό λεπτό, κύριε Παυλόπουλε. Ή γεννηματά. Κύριε Παυλόπουλε, με ξένους αξιωματούχους της Κομισιόν για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της εθνικής ασφάλειας, δεν ήταν ευθύνη μου. Τώρα, κυρία Δούρου, σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά θα το πω. Πείτε το. Δεν μπορώ να μην θυμηθώ τη δήλωση του κυρίου Τόσκα 2 μέρες μετά την τραγωδία ότι ψάχνω να βρω ένα μεγάλο λάθος και δεν μπορώ να το βρω και βγαίνουν τα ντοκουμέντα από το δισεγγελικό πόρισμα και δεν ήξερε ο ένας πυροσβέστης που πετάνε τα εναέρια μέσα, ο άλλος δεν πήγαινε στην πυρκαγιά και ο τρίτος δεν ήξερε πού είναι η Νέα Μάκρη. Ναι, με συγχωρείτε τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Γεννηματά αναζητήσαν η Εγώ δεν σχολίασα τον Μητσοτάκη και τη Γεννηματά. Αναζητήσαν ηφηγένεια και μακάρι να είχαμε την ηφηγένεια στην προκειμένη τη Δούρου να θυσιαστεί, να φυσήξει ούριος άνεμος. Ακούστε. Έχω πει από αυτό το βήμα ότι εδώ επιχειρησιακά δεν είχατε τον
πρώτο λόγο. Ναι. Όμως, επειδή είστε και δικό πρόσωπο και επειδή είστε περιφερειάρχης, ναι, το δίκαιο είναι να πει ο κόσμος, αν δεν μπορούσε κανείς να συνεννοηθεί, οι περιφερειάρχης γιατί δεν πήγε να τους αλλάξει τα φώτα και όλα αυτά. Να τους πιτσακιστείτε και δώσετε τον κόσμο. Αφιστιώξτε τον κόσμο. Γιατί η ερώτησή μου αυτό ακριβώς ήταν. Όχι, μη σε ρωτήσω. Μη μου κάνετε τη ζωή εύκολη. Εύκολη μου την κάνετε. Λοιπόν, για τον κύριο Τόσκα. Παρακαλώ. Θα τον φωνάξετε εδώ να σας πει αν από τότε μέχρι σήμερα έχει ανασκευάσει. Όσον αφορά την περιφέρεια Αττικής που εκφράζεται στο πρόσωπό μου και αναλαμβάνω πάντα την πολιτική ευθύνη, θέλω να σας πω ότι στην εφημερίδα των συνταχτών είπα ότι μάλλον τα πράγματα δεν πήγαν καλά για να θρηνούμε τόσες ανθρώπινες ζωές. Έτσι. Δεν ήρθα εδώ σχολιάστρια, δεν είμαι η τέταρτη της παρέας. Ήρθα εδώ να σας πω ότι έχει κάνει περιφέρεια. Τώρα, πάμε κύριε Παυλόπουλε σε αυτό που είπατε και είναι οριακό. Η περιφέρεια, όχι η Αττικής, οι 13 περιφέρειες της πατρίδας μας, κατά την έναρξη και εξέλιξη δασικών πυρκαγιών, δεν έχει κανένα επιχειρησιακό ρόλο στην κατάσβεσή τους, καθώς και στη διαδικασία διάσωσης διαφυγής των συμπολιτών μας. Έχουν άλλο τον επιχειρησιακό ρόλο. Σωστά. Κάνετε όμως ένα γύρισμα. Είπα εγώ, ότι επιχειρησιακά δεν είχατε τον τρόπο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι είπα. Κάντε ένα γύρισμα και λες, βρε παιδί μου, άμα υπάρχει όλο αυτό το αλαλούμ, αυτή η γυναίκα εκεί. Το είδατε εσείς αυτό το αλαλούμ εκεί, αυτή εκείνη η γυναίκα. Νύχτα. Το διαπιστώσατε. Αυτή η γυναίκα να μην αναλάβανε έναν άλλο ρόλο. Λοιπόν, εγώ ένας από τους λόγους που γενικά δεν φωνασκώ, δεν ορίομαι σαν αντιπροέδρους κομμάτων και άλλους κατηγορουμένους και κατηγορουμένους επί του ακροτηρίου και επί δικαστικών αποφάσεων και όχι επί της εισαγγελέων και κομμάτων της αξιωματικής και ίσονος αντιπολίτευσης, προσπαθώ να είμαι ψύχρεμη, είναι γιατί σκέφτομαι ότι όλοι αυτοί που έχουν καταστραφεί, που έχουν μαυροφορηθεί και που έχουν πάει σε αρκετές δημόσιες υπηρεσίες, όπως έχετε πάει κι εσείς, βλέπουν το αλαλούμ σε όλα τα πεδία, όχι μόνο στην κατάσταση των δασικών πυρκαγιών. Και σου λέει, έτσι όπως κουτουλάνε οι δημόσιες υπηρεσίες σαν τα κρυάρια, εντάξει, το ένα πάνω στο άλλο, αποκλείεται, βρε παιδί μου, και στην κατάσταση πυρκαγιών να μην είχε ένα ρόλο η Δούρου. Και όταν ο άλλος πονάει, δεν μπορείς εσύ να πάει να του λες, εγώ δεν είχα κανένα ρόλο. Λοιπόν, ακούστε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, κύριε Παυλόπουλε, ένας δήμαρχος, μία περιφερειάρχης, να έχει συντονισμό σωμάτων ασφαλείας. Διότι ο δήμαρχος ή η περιφερειάρχης μπορεί να είναι δημόσιος. Ο κύριος Στατούρης λέει ότι θα φτιάξει δική του πολιτική προστασία. Καλά. Και εγώ μπορεί σήμερα να έρθω να σας τάξω τώρα, τέλος πάντων, να μην χειδολογήσω. Λοιπόν, είναι επικίνδυνο. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι δημόσιος υπάλληλος, μπορεί να είναι οικονομολόγος, μπορεί να είναι δημοσιογράφος, μπορεί να είναι οικονομικός αναλυτής και που του εμπιστεύονται οι συμπολίτες μας τα ηνία ενός δήμου ή μιας περιφέρειας να εντέλει τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς. Αυτά είναι για τις κάμερες και έχουμε μάθει όλα τα προηγούμενα χρόνια να πηγαίνουν μπροστά στις κάμερες να παρουσιάζουν αυτούς που υποτίθεται αγωνιούν και συντονίζουν, όμως να μην υποβοηθούν ούτε το εξαιρετικά κρίσιμο επιχειρησιακό ρόλο είτε του περιοριστικού σώματος είτε της ελληνικής αστυνομίας. Κύριε Αδούρου, ο ρόλος. Όχι, έχει το ερώτημα. Το έχω ξανακούσει, κύριε Παυλόπουλε, και σας το λέω εδώ, είναι τα σκέτα. Παρακαλώ. Συντονισμό για την οργανωμένη απομάκρυση των πολιτών. Εάν δεν έχει δώσει εντολή ο αρμόδιος επικεφαλής εκείνης της χωρικής ενότητας ή που έχει πάρει εντολή από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, δήμαρχος περιφέρειας, δεν μπορούμε. Δεν περιμένουμε από εσάς. Χρήστο, ένα λεπτό. Κύριε Κώστα, μου κάνε και ένα λεπτό. Θέλω να σας ζητώ εγώ ένα λεπτό. Παρακαλώ. Σου ζητώ ένα λεπτό. Δεν θα αλλάξει θέμα ο Δημήτρης. Και να αλλάξει θέμα θα βάλει. Κύριε Παυλόπουλε, να το ξεκαθαρίσουμε. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα και κύρια ότι βγήκανε Τρίτη θρηνούσαμε. Δεν ξέραμε τους αγνοούμενους μας και Τετάρτη βγήκε ο Θεός να τον κάνει συνάδελφός σας δημοσιογράφος και έλεγε δεν έδωσε η Δούρου την εντολή. Να ξεκαθαρίσουμε ότι οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες δεν δίνουν εντολή. Και να ξεκαθαρίσουμε τώρα με αφορμή τη σημερινή μας κουβέντα και με απόλυτη ταπείνωση μπροστά στους νεκρούς μας που δεν τους αθροίζουμε όλοι προκειμένου να κερδίσουμε περιφέρειες και κυβερνήσεις, ότι δεν συντονίζουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Γι' αυτό ο ρόλος της περιφερειάρχου, του τοπικού παράγοντα, είναι να συμβουλεύει, να ξέρει τους δρόμους, να ξέρει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και να δίνει την άποψή της. Αυτός είναι ο ρόλος του κάθε τοπικού παράγοντα σε αυτή την πόλη. Δημάρχο, κύριε Κώστα.
Παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Δημήτρη, παρακαλώ. Παρακαλώ. Υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο πάνω σε όλα αυτά. Γιατί κοιτάξτε, κάθε φορά που λέμε ανακρίβειες, δεν περιποιούμε τιμή σε ό,τι έχει συμβεί, σε αυτούς που θρηνούνε, και με συγχωρείτε, όσοι μας ακούνε, όταν αεροστολογούμε, όταν αναζητούμε απλά από αποδιοπομπαίους τράγους, δεν δίνουμε χέγγυα ότι μόλις ξαναδοκιμαστούμε είτε από βροχή, είτε από πυρκαγιά, είτε από σεισμό, θα είμαστε πάντως, έτοιμοι. Οι περισσότεροι από αυτούς που χειρίστηκαν την αγωδία, προκύπτει, μιλώ για το πυροσβεστικό σώμα, παραμένουν στη θέση τους. Κάποιοι από αυτούς έχουν προαχθεί κιόλας. Συνεπώς τα εχέγγυα έχουν εκλείψει. Μισό λεπτό. Δεν είναι δουλειά των τριών μας, αθρίστε και εμένα αφού με έχετε βάλει στην κουβέντα, να κάνουμε τις κρίσεις. Όχι, όχι, το λέω γιατί έχει δημοσιοποιηθεί και το σημειώνω ως κατά τη γνώμη μου μη κανονικό. Να πω και κάτι άλλο. Εμείς στην περιφέρεια Αττικής, ούτε οι περισσιακοί μας παράγοντες, ούτε αντιπεριφερειάρχης μου, βεβαίως εγώ τελευταία θα το έκανα αυτό, μπήκαμε στη λογική να μας στέει Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το πυροσβεστικό, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο ελληνική αστυνομία, Κυριακή το σύμπαν όλο. Τώρα έχουμε ένα πόρισμα. Αντιθέτως, βεβαίως, έχουμε ένα πόρισμα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κώστα. Αυτό το πόρισμα το οποίο πάλι το κάνουν κοπτοραπτικοί. Αντιθέτως, θέλω να πω, διότι είπε ο κύριος Παυλόπουλος σωστά, ότι σε λίγο ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος, ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει σταθεί στο πλευρό του πυροσβεστικού σώματος και με την παραχώρηση του κταίου μεγάρων, ιδιοκτησία της Περιφέρειας Αττικής για να συνδράμουμε στις ελλιπείς υποδομές του πυροσβεστικού σώματος και με χρήματα τα οποία έχουν διατεθεί στο πυροσβεστικό σώμα για να διενεργήσει ένα διαγωνισμό και να αυξηθούν τα οχήματα. Έχετε να πείτε δηλαδή στους πολίτες σήμερα ότι κύριε, ξεκινάει σε 2 μήνες το καλοκαίρι, εγώ, η Περιφερειάρχης, έχω κάνει αυτά για να μην θρυνήσουμε. Εμείς, στην προσπάθειά μου στο παγκόσμιο αναλογή. Ναι, κύριε Κωνστά, εμείς ως Περιφέρεια Αττικής, και για την αντιπυρική περίοδο που έρχεται και για την αντιπυρική περίοδο στην οποία μέσα εντάσσεται αυτή η εθνική τραγωδία, η Περιφέρεια Αττικής, όπως φαίνεται, όχι από την δικιά μου θέληση και βούληση, και μάλιστα είμαστε και σε προεκλογικό χρόνο και ξέρετε όλα αυτά απομειώνονται στα αυτιά, δεν βρίσκουν ευήκο αότα στα αυτιά των συμπολιτών μας. Έπραξε όσον αφορά τα καθήκοντά της και υλοποίησε ό,τι έπρεπε να κάνει. Δηλαδή και σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα και πήγαμε και, αυτό σας είπα τώρα, και πήγαμε και ένα βήμα παραπάνω. Δεν είπαμε, εμείς κουρεύουμε νησίδες. Τελείως. Εμείς κάθε φορά που έχουμε μία εστία φωτιάς, στέλνουμε υδροφόρα. Εμείς σας λέω, παραχωρήσαμε κταίο μεγάρων και δώσαμε 1.000.000 ευρώ για την αγορά πυροσβεστικών οχημάτων. Τα οποία, προσέξτε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι από τις αρμοδιότητές μας, αλλά όπως το Δεκέμβριο του 2014, που κάποιοι δεν ανάβαν το θερμοσύφωνο και είχαν κεριά, φτιάξαμε το ρεύμα για όλους, έτσι και τώρα, επειδή περάσαμε 8 χρόνια απίστευτων πολιτικών λιτότητας, έχουμε δώσει 40 εκατομμύρια στα δημόσια νοσοκομεία, 20 εκατομμύρια στα στρατιωτικά νοσοκομεία εντός των διοικητικών μας ορίων. Λεφτά στην ελληνική αστυνομία, λεφτά στο πυροσβεστικό σώμα για να συνδράμουμε στα σώματα ασφαλείας και στις δημόσιες υποδομές όπως είναι τα δημόσια νοσοκομεία, που γνωρίζετε από το ρεπορτάζ ότι δημοκιμάστηκαν και με το πρώτο μνημόνιο και με το δεύτερο και με το τρίτο και με τις επιταγές. Πάνω στο Κώστα, μονοπολίστης ερωτήσεις και δεν θα σε αφήσω άλλο. Με έχει συγχύσει. Δεν τον έχετε αφήσει να μιλήσει καθόλου ούτε αυτόν ούτε τον διπλανό. Ορίστε κύριε Δημήτρη, παρακαλώ. Λοιπόν, ξαναλέω. Σε κατάλαβε ακόμα και η κυρία Δούρου, ότι όλο εσύ μιλάς. Το ακόμα τι σημαίνει, επειδή είμαι γυναίκα ή. Όχι, επειδή είσαι καλεσμένη. Επειδή συμφωνώ απόλυτα ότι το θέμα της, αυτά τα θέματα είναι θέματα διακομματικά και χρειάζονται διακομματική συνέντευξη για να λυθούν, γιατί θα τα ξαναβρούμε δυστυχώς μπροστά μας σε μερικά χρόνια από τώρα. Μα δεν είναι να τα απευχόμαστε. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Δοκιμάζαν το σύνολο της Μεσογείου. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα μαζί με αυτό που λέτε. Και επειδή είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι τα σοβαρά κράτη λειτουργούν συντεταγμένα και οι κάθε κρατικές υπηρεσίες πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν και πότε πρέπει να το κάνουν. Και πολύ για να μας καταλάβει λοιπόν ο κόσμος και για να μην γυρνάμε γύρω-γύρω από το ίδιο θέμα, εγώ μία ερώτηση θέλω να κάνω στην κυρία Δούρου, επειδή της ασκήθηκε σφοδρή κριτική για τους χειρισμούς της και στο ΜΑΤΙ. Κυρίως για το ΜΑΤΙ. Όχι για τους χειρισμούς. Ναι, όχι για την κριτική, λέω, που σας ασκήθηκε. Ξαναρωτώ μία φορά, τι ακριβώς έπρεπε να κάνει η περιφέρεια το κρίσιμο εκείνο απόγευμα και όλες οι περιφέρειες της χώρας όταν βρεθούν στην ίδια κατάσταση και τι έκανε η περιφέρειά σας από τον νόμο. Να συνδράμει είναι, τι έπρεπε είναι να κάνετε. Συγκεκριμένη εγκύκλωση. Και αν το κάνατε. Είναι συγκεκριμένη εγκύκλωση του Μαΐου του 2018. Να συνδράμει με όσα μέσα έχει, υδροφόρα, ηχοματουργικά,
στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Αλλά ξαναλέω, δεν θέλω να πάρω το σκυτάλι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους που την βορύχησαν και που είδαν τα πτώματα ως μια ευκαιρία και τους αγνοούμενους μας για μια οποιαδήποτε πολιτική νίκη, είτε σε τοπικό επίπεδο αυτοδιοίκησης, είτε σε επίπεδο κυβέρνησης. Διότι όταν κάποιος φοράει μαύρα, και θα φοράει για πολύ καιρό, και αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί δεν έχουν επενθύσει δικόν τους άνθρωπο, το να ακούνε την Περιφερειάρχη ή τον Περιφερειάρχη να συζητάει με τρεις έγκριτους δημοσιογράφους και να λέει εγώ δεν είμαι αρμόδια, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνεις. Τι σημαίνει δεν είμαι αρμόδια, άμα θρηνείς... Όχι, δεν σας ρωτάμε αν είστε αρμόδια, κυρία Δούρου. Για λοιπόν, ποιο πράγμα ήσασταν αρμόδια σας ρωτάμε. Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Για το, οι περιφέρειες έχουν συνδρομητικό έργο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των πυρκαγιών με υδροφόρα και χαμοτοργικά, τα οποία υπάρχουν όλα τα έγγραφα ότι ό,τι μας αιτήθηκε το πυροσβεστικό σώμα, εμείς το παρήχαμε. Πήγαν αυτά εκείνο το κρίσιμο απόγευμα, ναι, ή ήταν στις μάντρες και δεν δουλεύαν? Όχι, όχι, ρωτάμε. Όχι, όχι, γιατί αυτά ξέρετε ελέγχονται και ξέρετε και για ποιο άλλο λόγο ελέγχονται. Δεν ελέγχονται μόνο εποφελία της ασφάλειας των ζώων μας και των περισσών μας, ελέγχονται και διαφορά. Σας ζητήθηκε να πάνε, ή κάποιοι σφύριζαν κλέφτηκε εκείνο το απόγευμα? Σας ζητήθηκε να πάνε. Μας ζητήθηκαν και δυστυχώς υπάρχουν και έγγραφα που μας ζητήθηκαν να πάνε σε διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι υπήρχαν οι αισθήσεις της φωτιάς. Απλώς θέλω να σας πω το εξής. Αυτό που δοκίμασε στην Ανατολική Αττική είναι κάτι το οποίο. Από ποιον σας ζητήθηκε, κυρία Δούρου? Από το πυροσβεστικό σώμα. Να στείλουμε. Να πάνε πού, και... κυρία Δούρου? Στην Κινέτα, μήπως? Όχι, όχι, η Κινέτα. Θέλω να σας πω κάτι που το ξεχνάμε περισσότερο. Η Κινέτα ξεκίνησε να δοκιμάζει μια άλλη χωρική ενότητα της περιφέρειας Αττικής από τις 12 η ώρα το πρωί. Σωστά. Και ήταν σε εξέλιξη όλη τη μέρα. Με ανθρώπους εκδομισμένους στα τούνελ, σπίτια που καίγονταν κτλ. Με διακοπή της εθνικής οδού. Δηλαδή, εκεί δοκιμάστηκαν επίσης περιουσίες των συμπολιτών μας. Και στα επίσης, όρια τους. Και η ασφάλεια των ζώων. Και θέλω να πω, όπως εκμεταλλεύουμε την κουβέντα μας για να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις. Και σας είπα τι έχουμε κάνει για το πυροσβεστικό σώμα, για τα δημόσια νοσοκομεία και την ελληνική αστυνομία. Όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και είναι επιχειρηματίες, μικροί, μεσαίοι, μεγαλύτεροι, οι οποίες επιχειρήσεις τους καταστράφηκαν από τις τραγωδίες αυτές στο Δήμο Ραφίνας και στο Δήμο Μαραθώνα, στο Δήμο Μεγάρων, η Περιφέρεια Αττικής έχει εκχωρήσει στον ενδιάμεσο φορέα για την επιχειρηματικότητα, πέρα από τις αποζημιώσεις που έχουν λάβει από την κυβέρνηση όσο οφείλουν από το θεσμικό πλαίσιο, 10 εκατομμύρια προκειμένου να συνδράμουν ώστε να τις ξαναστήσουν. Και θέλω να ξεκαθαρίσω. Έχουν μεταφερθεί τα χρήματα αυτά? Ναι, 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 ναι. Είναι 60 εκατομμύρια που έχουμε δώσει στον ενδιάμεσο φορέα για τις επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία του αρμόδιου υπουργού του κ. Γιαννακίδη. Και από αυτά έχουμε φροντίσει τα 10 να αφορούν, δηλαδή μεροληπτούμε, αν θέλετε. Δεν πάνε και στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες του Δήμου Κηφισιάς, του Δήμου Μεγάλου. Πάνε μόνο για αυτές τις περιοχές. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και στους τρεις σας. Αυτό δεν είναι κοινή από μία λογική χυδαίας ανταποδοτικότητας ή ψεύτικης φιλανθρωπίας, διότι πολλές φορές εθνικές τραγωδίες που έχουν δοκιμάσει την πατρίδα μας και τα προηγούμενα χρόνια, οι κυβερνήσεις ή οι αυτοδιοικητικοί άρχοντες και αρχόντισες είπανε πάρε αυτή την αποζημίωση και κλείσ' το στόμα σου. Εκείνη από μία λογική που λέει ότι οφείλουμε να συνδράμουμε για να ξανασταθούν οι τοπικές αγορές στα πόδια τους. Επομένως, καλώ τους συμπολίτες μου να απευθυνθούν στον ενδιάμεσο φορέα και καταθέτουν στα δικαιολογητικά να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα χρήματα από τα χωρή Περιφέρεια Αττικής και να επενδύσουν για να ξανασταθούν στα πόδια. Κυρία Δούρου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Και εγώ σας ενδιαφέρουσα συζήτηση και έντονη συζήτηση. Θα ξαναθυμηθώ τα νιάτα μου. Θα ξαναθυμηθώ τα νιάτα μου. Κρατώ την πρόθεσή σας, τη διάθεσή σας. Να κάνουμε debate. Να κάνουμε debate και θέλω να σας πω, είναι κρίμα για τα 4,5 έτη που αποτυπώνονται στην Αττική Ριβιέρα, που αποτυπώνονται στο μεγάλο έργο υδροδότησης της Έγινας, όπου από τότε που κατοίκησαν οι άνθρωποι σε αυτό το ιστορικό νησί, από την αρχαιότητα, αλλά που ήταν και πρώτη πρωτεύουσα της πατρίδας μας, είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε υποθαλάσσιο αγωγό και έτσι το καλοκαίρι ένας διεθνής τουριστικός προορισμός δεν θα μένει χωρίς νερό. Από τις μετακινήσεις των μαθητών μέχρι το ψηφιακό πια μουσείο Ακρόπολης που έγινε με την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης και να μην ολισθαίνουμε κι εμείς αυτό που θέλει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γουρός, ο κύριος Πατούλης και η κυρία Γεννηματά
να τη βοηθούμε επί των πτωμάτων, να συνεχίσουμε να είμαστε προετοίμαστοι και να ζητούν από τους συμπολίτες μου να έρθουν αυτοί πάλι στα πράγματα που μας έφεραν ως εδώ. Καλή σας νύχτα, σας ευχαριστώ πολύ.